πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια εποχή αυτή, μια πολύ καλή εποχή, γιατί ο καιρός είναι καλός. Είμαστε μεν στο ξεκίνημα του φθινοπόρου, ημερολογιακά πάντα, μια και είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου. Και ο κόσμος είναι πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσει να βγει έξω, να περάσει καλά, να ξεσκάσει λίγο, γιατί τα προβλήματα δυστυχώς, χειμώνα έρχεται, θα έρθουν και αυτά. Καλοκαίρι είχαμε τα μπανάκια μας, αλλά όμως τι να κάνουμε. Τα ωραία τελειώνουν, έρχονται κάποια άλλα ωραία. Όπως π.χ. ένα από αυτά τα ωραία είναι και οι γιορτές παλιάς πόλης εδώ στην Ξάνθη. Έχουμε και άλλα ωραία πραγματάκια στη συνέχεια, μέσα στον χρόνο. Όπως π.χ. η παρέλαση της Ξάνθης, θα έρθουμε και εδώ πέρα. Πάντα είμαστε εδώ πέρα το ένα channel και πάντα θα δείχνουμε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Γιατί απλά το ένα κάνει τηλεόραση. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, καλά είστε. Καλά, καλά. Πρώτη μέρα σήμερα. Δύο λογάκια για τον κόσμο. Μόλις κάναμε την έναρξη, οι γιορτές αυτές θα έλεγα είναι οι πιο αγαπημένες. Όχι μόνο των Ξανθιωτών, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας. Της Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι. Και αυτό φαίνεται από την πολύ μεγάλη προσέλευση, παρά την βαθιά οικονομική κρίση. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα έλεγα πως ο κόσμος μάλλον είναι περισσότερος, επειδή κατά βάση θέλει να ξεδώσει, να φύγει από τα προβλήματα, από την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν και εμείς σαν Δήμος κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, πέραν από μιζέριες θα έλεγα που κάποιοι ήθελαν να επιβάλλουν στις γιορτές αυτές, έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και είμαι βέβαιος πως θα μείνουν ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Και οι Ξανθιώτες και οι επισκέπτες. Πρέπει να πούμε πως η Ξάνθη φυσικά εκτός από την παλιά πόλη έχει και το καρναβάλι. Γενικώς υπάρχουν επιλογές μέσα στον χρόνο που μπορεί να έρθει κάποιος στην Ξάνθη και να μείνει 2, 3, 4 μέρες και να περάσει καλά. Έτσι, άλλωστε μέσα από τις γιορτές αυτές η Ξάνθη θα έλεγα ότι έγινε ονομαστή. Ακριβώς. Και έτσι οι επισκέπτες κατά την περίοδο των γιορτών δημιουργούν και ένα γενικότερο κλίμα. Έρχονται και οι ίδιοι αλλά και οι φίλοι των καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και μια τελευταία ερώτηση, Δήμαρχέ μου, εντελώς αυθόρμητη. Θα είχαμε σουβλάκια. Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να τονίσω πως δεν είναι μόνο εντάξει, η σουβλακιάδα που λένε. Ναι, έχουμε πράγματα. Και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Εκθέσεις περίπτερα πολιτιστικού γενικά περιεχομένου. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, το σταθμό σας, για την προβολή που κάνετε στις γιορτές μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε. Καλά. Είστε από? Από Ξάνθη. Από Ξάνθη, γιορτές παλιάς πόλης Ξάνθης. Ναι. Πετάμε καλά. Και είμαι από την παλιά πόλη. Ναι. Πιστεύω δύο χαρές δηλαδή. Ακριβώς. Πετάμε καλά. Πολύ καλά. Τι πολύ. Λέμε στον κόσμο. Όποιος δεν ήρθε, όποιος δεν ήρθε να έρθει. Να έρθει να διασκεδάσει, είναι ωραία. Το ονοματάκι σου? Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, πώς χρόνο είσαι? 8,5. Και τώρα θέλω μία αλήθεια, Αλεξάνδρα. Κοίταξε με στα μάτια. Λέγε πόσα σουβλάκια έφαγες. Κανένα. Έλα τώρα, Αλεξάνδρα. Όχι, τώρα βγήκατε. Πόσα θα φας? Δύο σουβλάκια. Εγώ φάγα. Από τη στέκη περνάτε, παίρνετε από ένα, Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Έλα. Έχουμε συνέχεια φυσικά για να περάσουμε. Δεν γίνεται από το παρεμπέντε, είναι το stage. Εντάξει, γίνεται πανικός, βλέπετε τι γίνεται. Γίνεται, μήπως τι γίνεται. Πλιάτσικα σε πάνω, πανικός, πολύ κόσμος, μπράβο, πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε εσένα? Πώς είναι το όνομά σου? Εμένα Γιώργος. Γιώργος σε λένε εσένα? Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 6,5. Σουβλάκια έφαγες? Όχι. Τι έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι. Και είστε εδώ πέρα στην Ξάνθη για τις παλιές πόλεις. Είμαστε εδώ γενικότερα. Πώς φαίνεται όλο αυτό που γίνεται? Πολύ όμορφο είναι, πολύ όμορφο.